Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Radio Net 101,9, είναι η καθημερινή ενημερωτική μας εκπομπή στο ρυθμό της μέρας. Μαζί μας είναι και ο χορηγός της εκπομπής μας, το ζαχαροπλαστείο Μιμόζα, Ιψηλάντη 101. Στο πρώτο μισό της εκπομπής είχαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Φθιώτιδα, τον κύριο Θέμη Χιμάρα. Κουβεντιάσαμε κυρίως τα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Γέμελο, υπεύθυνο τύπου από την νεοεκλεγήσα Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κοινάλ της Φθιώτιδας. Κύριε Γέμελο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κούτρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω ότι σας βρίσκουμε καλά. Καλά είμαστε, καλά μπορούμε. Λέμε. Όσο μπορούμε. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα και έχετε και ένα τραύμα αυτό της περασμένης Δευτέρας, το οποίο νομίζω ότι δύσκολα θα το ξεπεράσουμε, αλλά θα κουβεντιάσουμε άλλη ώρα αυτό. Να δούμε λίγο τα προβλήματα, τα λίγο πιο οικουμενικά. Και δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πού να πρωταρχίσω. Να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση του Κολονού, για να πάμε μετά στα πιο χοντρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας, αλλά και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, με τους παιδοβιαστές. Δεν ξέρω, αυτός ο βούρκος που έχει ανακατευτεί και έχει βγάλει μια πολύ μεγάλη μπόχα πάνω από τη χώρα. Τι γίνεται, κύριε Μεγιάμελε? Κοιτάξτε, κύριε Κούτρα, το θέμα του παιδοβιασμού είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και φλέγον ζήτημα για την ελληνική κοινωνία, το οποίο βέβαια δεν, θα έλεγα ότι δεν είναι και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι ένα εθνικό ζήτημα, και το μόνο σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υπάρχει μια αδυναμία του κοινωνικού κράτους να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους πολίτες και κυρίως τα παιδιά. Ούτε λαϊκά δικαστήρια ούτε κοινωνικοί αυτοματισμοί είναι η λύση. Η λύση είναι η ανάγκη για ισχυρές και αποτελεσματικές κοινωνικές δομές που θα ενδυναμώσουν τη φωνή των πολιτών και θα έλεγα θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο ασφάλειας για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Αυτή η λύση είναι επιτακτική, θα έλεγα, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το κομμάτι των κοινωνικών δομών και να κλείσω με, με αυτό το σχόλιο, την τοποθέτηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Σύμφωνη. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτησή σας επί του θέματος που δυστυχώς έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Να δούμε λίγο τα ζητήματα της Συνόδου Κορυφής, τις αλλαγές που έχουμε με το ενεργειακό και τις τιμές των καυσίμων. Προετοιμαζόμαστε όλοι εδώ και 3 μήνες από τον Αύγουστο για ένα δύσκολο χειμώνα. Βλέπω ότι αυτό το αργοκίνητο καράβι, όπως είπε και ο κύριος Σιμάρας νωρίτερα, που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει, λέει, και παίρνει στροφή. Παίρνει? Τι λέτε εσείς? Τι λέει το ΠΑΣΟΚ Κοινάλ γι' αυτό? Κοιτάξτε, το θέμα της ενεργειακής κρίσης, στο ΠΑΣΟΚ από θέση αρχή θεωρούμε ότι η ενέργεια, η παραγωγή και η διανομή της δεν θα έπρεπε να αποτελούν ένα προνομιακό επιχειρηματικό πεδίο για κανέναν. Ωστόσο, οι ακολουθούμενες από τη Νέα Δημοκρατία πολιτικές προτεραιοποίησης συγκεκριμένων ενεργειακών παικτών έναντι μικρών και μεσαίων παραγωγών επιτείνουν και ενισχύουν τα ενεργειακά, τα ήδη υπάρχοντα, θα έλεγα, ενεργειακά αδιέξοδα. Επίσης, η πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ είναι για εκτεταμένες επενδύσεις στα δίκτυα και σε καινοτομίες που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που πρέπει. Γιατί από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να βοηθηθούν εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες που θα ρίξουν το κόστος παραγωγής τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στη μεταποίηση. Και επίσης τη διευκόλυνση και την πρόθεση εκατοντάδων χιλιάδων φωτοβολταϊκών στις στέγες. Ένα αίτημα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, από τη μέρα που είχε αναλάβει την προεδρία του κινήματος, συνέχεια το τονίζει. Με καινοτόμους μηχανισμούς αποθήκευσης και τοπικής διανομής για τους πιο ευάλωτους κυρίως ανθρώπους. Ώστε θα είναι ένα μέτρο πάρα πολύ σοβαρό για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και να μην πάμε σε λύσεις βραχυπρόθεσμες μέσω επιδομάτων, αλλά σε μία μόνιμη βάση. Κύριε Γέμελε, συγγνώμη, να σας διακόψω λίγο, γιατί έχουμε το εξής πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα πολυνομίας. Υπάρχουν νόμοι που ο ένας χτυπάει τον άλλον για οποιοδήποτε θέμα. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα είναι και αυτό το θέμα της διαχείρισης των ηλιακών
θερμοσυφώνων. Ηλιακούς θερμοσύφωνες δεν μπορούν να βάλουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, ειδικά όταν είναι μεγάλες οι οικοδομές, και εκεί πια αρχίζει και μπερδεύεται το πράγμα. Απ' τη μία λέμε οικονομία, απ' την άλλη δεν έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οι άνθρωποι. Το έχω ζήσει με καμιά δεκαριά ανθρώπους από την έκθεση και μετά, που δεν είναι ένας μήνας είναι που έγινε η έκθεση Λαμίας. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι πρέπει να γίνει και μια αναμόρφωση στο νομικό πλαίσιο πια της χώρας για αυτά τα ζητήματα. Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Εκτιμώ ότι είναι θέμα πολιτικής. Ναι. Και προτεραιότητας, δηλαδή αυτό εννοείται πολιτικής. Πρέπει να υπάρξει προτεραιοποίηση, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό. Ναι. Εκτιμώ ότι η κυβερνητική πολιτική έχει άλλη στόχευση με την πολιτική την οποία εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, που μιλάει για μικρούς και μεσαίους παραγωγούς και σε σχέση και με ακόμα και για νοικοκυριά, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, ναι, σε σχέση με τους μεγάλους επενδυτές και τους μεγάλους παίκτες της ενέργειας, τους οποίους δείχνουμε ότι η κυβέρνηση προτιμά. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο θα μας απασχολήσει άμεσα, θα έλεγα, και πρέπει όλη η πολιτική σκηνή να σκύψει από πάνω και να, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, να δώσει μια λύση, γιατί θα είναι το μείζον πρόβλημα των επόμενων γενιών, θα έλεγα. Μάλιστα. Κύριε Γέμελ, να πάω λίγο πάλι σε ένα ζήτημα το οποίο καίει. Χτες είχαμε απεργία των νοσοκομειακών γιατρών. Γίνανε συγκεντρώσεις όλη την Ελλάδα, έγιναν και στην Αθήνα. Είχαμε απεργία στα περιφερειακά νοσοκομεία και στάση εργασίας στα νοσοκομεία της Αττικής. Η κατάσταση στην υγεία πάει μάλλον από το κακό στο χειρότερο. Είναι σαφές ότι λείπουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές και γενικά το προσωπικό των νοσοκομείων. Η υποδομή δεν είναι και από τις καλύτερες των νοσοκομείων και τώρα έρχεται σήμερα προς διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς του Δημοσίου, εφόσον λέει ο κύριος, τέλος πάντων, κύριος Πλεύρης, καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα νοσοκομεία, να διατηρούν και ιδιωτικό ιατρείο. Ενώ μέχρι τώρα προσπαθούσαν να μας πούν ότι και οι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να δουλεύουν στα νοσοκομεία με μια φόρμουλα, με μία από τις δεκάδες φόρμες εργασίας που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Αυτό φαίνεται ότι έτσι ισχύει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή σας. Εξάλλου, να σας θυμίσω ότι προχθές η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ είχε συνάντηση με τον διοικητή και με τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Λαμία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Mm-hmm. Εκτιμούμε ότι υπάρχει μια κυβερνητική αδράνεια, μια υποστελέχωση, η οποία έχει γιγαντωθεί και έχει λάβει μια μορφή μη διαχειρίσιμου προβλήματος. Εμείς ήμασταν στο νοσοκομείο Λαμίας, κύριε Κούτρα, τουλάχιστον 2 ώρες και συζητήσαμε τόσο με τον διοικητή και τον υποδιοικητή του νοσοκομείου, όσο και με τον πρόεδρο των εργαζομένων. Mm-hmm. Διαπιστώσαμε ότι και στο νοσοκομείο Λαμίας, αλλά ευρύτερα και σε όλη την Ελλάδα, κρίσιμες κλινικές ή ακόμα και νοσοκομεία λειτουργούν υποστελεχωμένα και οριακά, με κίνδυνο για ασθενείς και για εργαζόμενους, και παρόλες τις προσπάθειες της υπεράνθρωπος, θα έλεγα, του ιατρονοσηλευτικού νοσοκομείου, το δημόσιο σύστημα υγείας εμφανίζει τεράστιες αδυναμίες κάλυψης των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού και οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται είναι πια υποβαθμισμένες. Επίσης, υπάρχει απουσία κρίσιμων ειδικοτήτων, όπως οι αναισθησιολόγοι και οι αντικολόγοι, οι οποίοι δημιουργούν, θα έλεγα, ένα έμφραγμα στα χειρουργεία και στις ΜΕΤ και γενικότερα στη λειτουργία των νοσοκομειακών τμήματων. Το οποίο αυτό από πού απορρέει είναι κρίσιμες ειδικότητες και πολύ σπάνιες ειδικότητες που η μισολογική διάσταση σε ένα νοσοκομείο σε σχέση με ένα εξωτερικό ιατρείο έχει μεγάλη διαφορά, ναι, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προσλάβουμε τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες ειδικότητες στα δημόσια νοσοκομεία. Και εσύ θα έλεγα ότι χρειάζεται να ενδυναμωθεί και να αναγεννηθεί σε όλα τα επίπεδα, σε προσωπικό, σε υποδομές. Mm-hmm. Αν και το νοσοκομείο Λαμία σε επίπεδο υποδομών θα έλεγα ότι βρίσκεται σε ένα πολύ καλό στάδιο, mm-hmm, σε εξωτερικό και σε οργάνωση, σε αποτελεσματικότητα και σε διαφάνεια. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν το εντάσσει στις προτεραιότητες της και γι' αυτό το λόγο εμείς ως Δημαρχιακή Επιτροπή Ευθυότητος, με τον γραμματέα μας τον Γιάννη Σταύρου, αλλά και με, με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής που ήρθε από την Αθήνα, τον Ευαγγέλη τον Τζόγκα, ναι,
ανοίξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα, αυτές τις μέρες μάλλον, κλείνουμε και ένα χρόνο από το θάνατο της Έμνης της πρόεδρος Πόφης Γεννηματά, που είχε σκύψει με τόσο μεγάλο, με τόσο μεγάλη ταλαιπωρή πάνω από το συγκεκριμένο ζήτημα της υγείας. Mm-hmm. Εξάλλου και ο πατέρας ήταν ο προτεργάτης του συστήματος των κέντρων υγείας και το εσύ θα έλεγα ευρύτερα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι και εδώ και τα τρία θέματα που μέχρι στιγμής έχουμε συζητήσει απαιτούν μια κοινωνική και μια πολιτική συνένεση. Αυτό, επειδή οι εκλογές είναι σήμα κοντά, μέχρι το Μάιο θα έχουν γίνει ούτως ή άλλως. Εκλογές εννοώ οι πολιτικές, οι βουλευτικές, για την ανάδειξη νέας βουλής και για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία μπορούν να έχουμε πολιτική συνένεση. Αυτό θα ήταν το ιδεατό, κύριε Κούτρη, αλλά mm-hmm. βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν πολιτικές οι οποίες συγκρούονται. Είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι μια πολιτική ανέκαθεν, η οποία είναι πολιτική των λίγων και των εκλεκτών, απέναντι στη μια πολιτική η οποία εκφράζει το ΠΑΣΟΚ στα ασθενέστερα στόματα της κοινωνίας. Θα έλεγα ότι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει να αναφέρουμε είναι και το θέμα της ακρίβειας, ναι. Στο οποίο η Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat βρίσκεται στη μαύρη λίστα μεταξύ των χωρών, ναι. Στη φτώχεια. Τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν πως ένας στους τρεις Έλληνες είναι φέτος αντιμέτωπος με το κίνδυνο της φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Mm-hmm. Όταν ένα σημείο λοιπόν πολιτικής προσέγγισης των κομμάτων, αλλά ακόμα και εκεί βλέπετε ότι υπάρχουν τρομερές διαφωνίες και τρομερές πολιτικές αντιπαραθέσεις, γιατί υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές. Mm-hmm. Ο ΠΑΣΟΚ από το Σεπτέμβριο του 2021, κύριε Κουτά, τονίζει την ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων για τις ανατιμήσεις προϊόντων. Mm-hmm. Το Φεβρουάριο του 2022, πρώτου του Ουκρανικού θέματος, τον πόλεμο, είχαμε πληθωρισμό 8%. Και θυμόμαστε όλοι τον Άδωνη Γεωργιάς, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να φωτογραφίζεται με τους εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ, να βγάζει selfies με καταναλωτές, να ισχυρίζεται ότι το φαινόμενο είναι παραδικό και ότι η κυβέρνηση έχει το πλήρη έλεγχο της αγοράς. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, κύριε Κούτρα? Ότι τον προηγούμενο μήνα η Ελστάτ ανακοίνωσε πληθωρισμό 12%. Και σήμερα που μιλάμε, έχουμε μια αύξηση των τιμών 15% στο καλάθι του νοικοκυριού. Για το οποίο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο προτείνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ως ένα μέσο ελάφρυνσης των ευάλωτων ανθρώπων, αποτελεί ίσως το πιο σύντομο ανέκδοτο που κυκλοφορεί τελευταία. Mm. Το ΠΑΣΟΚ από τα τέλη του 2021 κατέθεσε προτάσεις, όπως ήταν η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής από 13% σε 6%, το οποίο έβλεπε τότε ότι η κατάσταση ήταν μια αναστρέψιμη. Και η πρόταση αυτή συνεχίζει, την πρόταση αυτή συνεχίζουμε να την υπενθυμίζουμε. Γιατί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο ΦΠΑ είναι 4-6% και στην Ελλάδα παραμένει στο 13% σε είδη βασικής ανάγκης. Και αυτό γίνεται για να μαζεύει έσοδα η κυβέρνηση και να τα μοιράζει μετά ως επιδόματα. Τα επιδόματα έχει γίνει μια κυβέρνηση επιδομάτων όταν η ίδια η Νέα Δημοκρατία, θυμόσαστε ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μοίραζε επιδόματα, τον κατηγορούσε όσο δεν πάει άλλο. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε επίσης μείωση στη φορολογία των καυσίμων. Επίσης, προχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε μια σύσταση για τη φορολόγηση των υπερκετών των πετρελαϊκών εταιριών. Η κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει ακόμα, αλλά και στο ζήτημα της φορολόγησης των κερδών των εταιριών ενέργειας, η κυβέρνηση έχει αντιδράσει με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Όταν στην Ιταλία, κύριε Κούτρα, τα υπερκέρδη από τις εταιρείες αυτές έχουν ήδη φορολογηθεί δύο φορές. Εκτιμώ ότι πρέπει να γίνουν επίσης έλεγχοι στην αγορά, γιατί η ακρίβεια είναι συνεχιζόμενη και αντινόμενη και μετατρέπεται πλέον αυτή η ιστορία σε μια ασύστολη εσχροκέρδεια. Εδώ και 6 μήνες δεν έχει επιβληθεί ούτε ένα πρόστιμο στην αγορά τροφίμων και ένα πρόστιμο που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Ανάπτυξης πριν 7-8 μήνες για ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Ακόμα δεν μας έχει πει αν έχει εισπραχθεί και δεν μας έχει πει και το όνομα συγκεκριμένης επιχείρησης. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, για να το κλείσω και να μην σας κουράζω, έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές πολιτικές. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εκφράζεται και τη βιώνει ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του αυτή τη στιγμή, και η πολιτική η οποία ευαγγελίζει το ΠΑΣΟΚ και παλεύει για αυτή, που έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική, με την πολιτική υπέρ των ευάλωτων νοικοκυριών, υπέρ των μικρομεσαίων ανθρώπων, υπέρ των επιχειρήσεων, των απλών επιχειρήσεων και του μεροκαματιάρη ανθρώπου, ο οποίος παλεύει για την επιβίωσή του, και αυτές οι δύο πολιτικές δυστυχώς έχουν μια μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Κύριε Γέμελε,
Θέλοντας να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρέμβαση, απλώς να επισημάνω και χάρη των ακροατών μας ότι αν καθυστερείς να εισπράξεις ένα πρόστιμο 6 μήνες ή αν καθυστερείς να ελέγξεις την αγορά έστω και 2 μήνες, όποιο πρόστιμο και να βάλεις έχει ήδη εισπραχθεί από αυτούς που προχωρούν σε σκροκέρδια. Τα θέματα δεν τελειώνουν όμως, τελειώνει ο χρόνος μας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρέμβαση. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Στη διάθεση σας πάρετε όποτε μου το ζητήσετε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα κύριε Κούτα.